Να το διαπιστώσουμε. Έτσι είναι και το είδαμε και πριν από λίγο στις εικόνες με το που βγήκε έξω από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Δεν θέλησε, φαντάζομαι ότι θα ήταν μεγάλος πονοκέφαλος για τους άνδρες της ασφαλείας του. Καθώς βγήκε, χαιρέτησε τον κόσμο, ο οποίος τον περίμενε στοϊκά έξω από το Γαλλικό Ινστιτούτο, σε πολύ εγκάρδιο και φιλικό κλίμα. Και σαφώς βέβαια ότι αποφάσισε να πάει στην Ερμού, στην καρδιά της Αθήνας, και να κάνει μία βόλτα μέχρι την Καπνικαρέας, όπου βέβαια το σταματούσαν κάθε 10 δευτερόλεπτα. Ο κόσμος πολλά που τον βάζεις, αναγνώριζε. Βάζεις πολλά δευτερόλεπτα. Μάλλον δεν τον για να βγάζει να σέλφι. Έβγαζε και σέλφι. Έκανε όλα τα τολμηρά πράγματα. Πήγε στην Πνίκα και θεώρησε ότι ήταν ασφαλής. Και πράγματι ήταν, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής. Αποδείχθηκε και αυτό στη χθεσινή μεγάλη εκδήλωση. Περπάτησε στους δρόμους της πόλης και τώρα βρίσκεται στο αεροδρόμιο, και όπου θα συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Κώστα τον Σκουλά. Κώστα. Καλό μεσημέρι από την πύλη Ε9 του αεροδρομίου. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι εδώ και περίπου 10 λεπτά μέσα στην αίθουσα των VIP. Όπως είπατε και εσείς, έχουν τις τελευταίες συζητήσεις. Όλα είναι έτοιμα εδώ στο αεροδρόμιο για την αναχώρηση του Γάλλου Προέδρου. Τα γήματα έχουν πάρει την θέση τους. Έχουν στρωθεί και τα κόκκινο χαλί. Και περιμένουμε την έξοδο του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για το αεροπλάνο. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα το συνοδεύσει μέσα στο αεροπλάνο ο Αλέξης Τσίπρας ή αν θα μπει στο αυτοκίνητο και θα πάει εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπήρχαν διάφορα σενάρια μέχρι την τελευταία στιγμή. Μένει να το διαπιστώσουμε τι θα γίνει σε πολύ λίγα λεπτά. Δεν ξέρουμε και τι λένε μέσα τώρα στην αίθουσα VIP όπου βρίσκονται. Αυτό μένει να το μάθεις μετά το τέλος της συνάντησης, Κώστα Σκουλά. Αυτό είναι το έργο σου σήμερα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Στην αίθουσα των VIP είναι ερμητικά κλειστή η πόρτα με την ασφάλεια απ' έξω. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει. Νομίζω έχετε και την εικόνα. Ξέρεις και εσύ, Κώστα, στο πώς είναι εδώ η κατάσταση των φίλων των VIP. Οπότε περιμένουμε σε λίγο την αναχώρηση και θα επανέλθουμε. Κώστα, το άλλο αεροσκάφος, το δεύτερο αεροσκάφος της Γαλλικής Προεδρίας που έχει την υπόλοιπη αποστολή, έχει ήδη απογειωθεί, έχει φύγει για το Παρίσι? Όχι, είναι ακριβώς δίπλα στο προεδρικό σκάφος, με αυτό που θα φύγει ο Εμμανουέλ Μακρόν, και θα αποχωρήσει από την Αθήνα αφού φύγει πρώτα το προεδρικό σκάφος. Περίπου ένα δεκάλεπτο μετά. Μάλιστα, είναι τα βλέπουμε και τα δύο. Ναι, ακριβώς. Όλα έτοιμα λοιπόν, Κώστα Σκουλά, για την αναχώρηση του Γάλλου Προέδρου. Και μας έλεγε ο Κώστας Λασκαράτος, ο οποίος πήρε τη συνέντευξη από τον Γάλλο Πρόεδρο, πόσο επικοινωνιακός ήταν και πόσο ευγενής ήταν. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος αρέσκεται πολύ στους συμβολισμούς και γι' αυτό το λόγο επέλεξε το λόφο της Πνίκας για να απευθύνει αυτή την εμπνευσμένη ομιλία. Όπως είπε χαρακτηριστικά και η Λιμπερασιόν, σε αυτή την ομιλία έβαλε το θεμέλιο λίθο για την ανοικοδόμηση της νέας Ευρώπης. Μία εικόνα που ταξίδεψε στη Γαλλία, είχε περίοπτη θέση στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και στα δελτία των γαλλικών καναλιών. Και φαντάζομαι εγώ τώρα, Κώστα Λασκαράτο, ότι ένας άνθρωπος θα ζήλεψε πάρα πολύ. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Μπαράκ Ομπάμα, που και αυτός ήθελε να κάνει την ομιλία του εκεί. Όμως δεν τον άφησαν οι άνδρες της ασφαλείας. Να τα έχεις κάνει όλα στη ζωή σου και να μην έχεις κάνει αυτό. Πράγματι, η εικόνα ήταν μαγική στην Πνίκα και θεωρώ ότι κάνοντας αυτή η εικόνα το γύρο του κόσμου, όπως και οι υπόλοιπες, θα είναι μια άριστη διαφήμιση για την Ελλάδα. Επειδή αναφέρθηκες όμως στην ουσία αυτής της ομιλίας, από την Αθήνα θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα του Εμμανουέλ Μακρόν παρουσιάζει συγκλίσεις με τις προτάσεις που κατέθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας για εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρώπη, και εκτιμούν ότι αυτή η ατζέντα είναι προνομιακή για την κυβέρνηση. Για να κάνουμε σιγά σιγά, αφού ολοκληρώνεται και η επίσημη επίσκεψη του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, και έναν απολογισμό, Μαριάννα. Και μια πρώτη αποτίμηση. Έχουμε όμως το τηλέφωνο και τον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος ακολούθησε το ζεύγος Μακρόν στην Ερμού και έχει να μας δώσει πολλές ωραίες πληροφορίες. Γιώργο Παντελάκη, έβγαλες εσύ selfie? Αυτή είναι η ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κατάφερε να απολαύσει πλήρως αυτή τη βόλτα, η οποία είχε διάρκεια σχεδόν μία ώρα. Κατέβηκαν με το αυτοκίνητο της ασφάλειας στο Γάλλου Προέδρου της Κοινωνικής Υπουργείου, περπάτησαν επί της ουσίας
μέχρι την καπνικαρέα λίγο νωρίτερα. Προσπάθησαν να περπατήσουν, Γιώργο. Βλέπουμε στις φωτογραφίες ότι είναι τόσος πολύς ο κόσμος γύρω από τον πρόεδρο. Ήταν πραγματικά εκατοντάδες άτομα γύρω του σε κάθε βήμα του προεδρικού ζεύγους. Πάρα πολύ πρέπει κόσμος να έκαναν σχεδόν μία ώρα για να διασχίσουν περίπου 300-400 μέτρα. Ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον, πολύ θερμές οι εκδηλώσεις στο πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και προς την σύζυγό του Μπριζίτ. Πάρα πολλά τα αιτήματα για φωτογραφίες και selfies τα οποία ανταποκρίνονταν και οι δύο. Πρέπει να υπήρξαν δεκάδες φωτογραφίες σήμερα με το πολύ δημοφιλής εδώ Μακρόν. Στην Ελλάδα ο κύριος Μακρόν. Πάρα πολύ χαμογελαστοί και οι δύο. Πάρα πολύ βεβαίως ήταν οι Γάλλοι τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας που ήθελαν μια φωτογραφία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ήθελαν μια χειραψία με το ζεύγος. Πρέπει να σας πω ότι για ένα μεγάλο κομμάτι τους επέτρεπαν οι συνθήκες τουλάχιστον με τις οποίες κινήθηκαν. Ήταν φιασμένοι χέρι-χέρι ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του. Βεβαίως σας ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου. Σε αρκετή σημεία τους υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα. Πάρα πολλά τα χαμόγελα, πάρα πολύ η διάθεση και οι συνομιλίες που είχε ο Εμμανουέλ Μακρόν πολύ ευδιάθετο το προεδρικό ζεύγος. Φαντάζομαι δεν θα ήταν το ίδιο χαρούμενοι και οι άνδρες ασφαλείας, καθώς η ευθύνη ήταν πολύ μεγάλη εκείνη ήταν την ώρα και ήταν όλες στις πλάτες τους. Ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη πραγματικά, η οποία ήταν στις πλάτες τους την ώρα που αποφάσισε το προεδρικό ζεύγος μπορέσει να κάνει αυτό το περίπατο και να απολαύσει αυτόν τον ήλιο του πρώτων ημίων. Μπήκαν και σε καταστήματα. Μπήκαν και σε καταστήματα. Πληροφορίες, Γιώργο, λένε ότι η κυρία Μακρόν κοίταξε και βιτρίνες καταστημάτων. Μαριάννα, να πάμε στο αεροδρόμιο. Συγγνώμη, Γιώργο Παντελάκη, γιατί βλέπουμε πια τον Αλέξη Τσίπρα να συνοδεύει το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Περπατώντας θα πάνε στο αεροσκάφος. Έλα, Κώστα Σκουλά, λόγω σε σένα. Περπατώντας από τα ΔΕΒ, χωρίς αυτοκίνητα, θα πάνε στο αεροσκάφος για να αποχαιρετήσει ο Πρωθυπουργός, τον Γάλλο Πρόεδρο, μαζί με την σύζυγό του. Νομίζω ότι έχετε μια πολύ καθαρή εικόνα από την κάλυψη της ΕΡΤ, αμέσως από την πίστα του αεροδρομίου. Για ακόμα μια φορά μια εξαιρετική εικόνα, όπως όλη η κάλυψη ήταν εξαιρετική σε αυτές τις 29 ώρες της παρουσίας του Προεδρικού Ζεύγους Γαλλίας, με τις πολλές δράσεις και την πολύ απαιτητική τηλεοπτική κάλυψη. Η εικόνα ήταν πραγματικά εξαιρετική και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους τεχνικούς της δημόσιας τηλεόρασης. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να χωρίζει το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας, είναι ανάμεσά τους. Μιλάει με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Μακρόν. Ανταλλάσσουν τις τελευταίες κουβέντες, Μαριάννα. Έτσι είναι. Θα αποχαιρετιστούν τώρα, αλλά προφανώς θα συναντηθούν και στο μέλλον. Και όπως έλεγες, Κώστα, για τη μαραθώνη αυτή κάλυψη της ΕΡΤ1, η οποία ήταν από την πρώτη στιγμή, καρέ-καρέ. Και να δούμε αν μπορούμε να ακούσουμε το διάλογο. Στο κόκκινο χαλί, ετοιμάζονται για να χωρίσει. Για να δούμε εδώ κάτι θα πούνε, να ακούσουμε. Ακούσουμε κάτι παραπάνω. Ήταν χαρά που σε είδα, είπε στην σύζυγο του Ήταν μεγάλη χαρά που σε είδα. Σε γνώρισα. Δεν καταφέραμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Θέλαμε να τα ακούσουμε όλα, Μαριάννα. Δεν σταθήκαμε τυχεροί. Σοπάσαμε. Κάτσαμε υπομονετικά. Δεν σταθήκαμε τυχεροί. Αλλά είναι πολύ ζωφόρο. Έχει πάρα πολύ.
Έχει πάρα πολύ μπαταρία στην πίστα, έχει και πάρα πολύ αέρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι και λίγο δύσκολο να ακουστούν οι περισσότεροι Εντάξει. διάλογοι. Εσύ Κώστα μου είσαι και μακριά τώρα, φαντάζομαι κάποια μέτρα πιο μακριά είναι λογικό. Ναι, είμαι λίγο πιο δίπλα, σε πολύ μικρή απόσταση, αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Είδαμε τώρα και ένα φιλί, ένα φιλί τώρα στο... Ανάμεσα ναι, στο και θα σας Μακρόν, πω γιατί ο κύριος Μακρόν θα μπει στο ένα αεροσκάφος και η κυρία Μακρόν, η Μπριζίν Μακρόν θα πάει στο άλλο. Α, θα πάει στο άλλο. Δεν θα μπουν στο ίδιο αεροσκάφος. Δεν θα φύγουν όπως ήρθαν δηλαδή. Δεν θα φύγουν όχι, όπως όχι, ήρθαν. Δεν θα φύγουν μαζί. Δεν θα φύγουν μαζί. Αυτό ήταν προγραμματισμένο. Ναι. Αυτό τώρα το βλέπουμε, επιβεβαιώνεται και η πληροφορία που υπήρχε. Γιατί... Ναι. Η κυρία Μακρόν θα πάει με το άλλο αεροσκάφος. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και όπως καταλαβαίνετε για λόγους ασφαλείας δεν δίνονται και οι προορισμοί των δύο πτήσεων. Είναι απολύτως λογικό για λόγους ασφαλείας. Πάντως την αποχαιρέτησε με ένα φίλι την κυρία Μακρόν. Και η κυρία Μακρόν θα πάει στο δεύτερο αεροσκάφος της γαλλικής προεδρίας, το οποίο το είχαμε δει να έρχεται πρώτο βέβαια όταν έγινε η άφηξη θέση του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα. Τι συνοδεύει ο Γάλλος Πρέσβης στην Αθήνα, την κυρία Τορνιέ, την κυρία Μακρόν, προκειμένου να επιβιβαστεί και εκείνη στο αεροσκάφος όπου βρίσκονται και άλλοι συνεργάτες του Προέδρου αλλά και Γάλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι επισκέφθηκαν την Αθήνα αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε θα βγουν και εδώ οι σχετικές φωτογραφίες από όλους όσοι Έτσι. βρίσκονται κοντά. Πάντως η αλήθεια είναι Κώστα ότι η κυρία Μακρόν δήλωσε κατενθουσιασμένη από το ταξίδι της αυτό στην Αθήνα. Μάλιστα είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι δεν θέλω να φύγω, θέλω να μείνω εδώ. Και ίσως να ήταν και αυτοί που έπεισε το Γάλλο Πρόεδρο να επιμικρύνουν την παραμονή τους και να πάνε αυτή την ωραία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Είχε προηγηθεί η βόλτα η δική της στο Μοναστηράκι και στην Πλάκα. Κακά τα ψέματα, η Αθήνα είναι πολύ όμορφη, ειδικά αν έχεις την ευκαιρία να την απολαύσεις. Να πας στην Ακρόπολη, να πας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να πας στην αρχαία αγορά, να κάνεις βόλτα στους κεντρικούς εμπορικούς πεζόδρομους, να τη ζήσεις δηλαδή άνετα. Και έξω από το πλαίσιο που έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, που μας δημιουργεί άλλες συνθήκες. Και μπαίνει, να, λοιπόν, μπαίνει η κυρία Μακρόν, ανέβηκε και νομίζω ότι με αυτό το χαιρετισμό, Μαριάννα, ολοκληρώνεται η επίσκεψη με ένα πολύ θερμό χαιρετισμό. Νομίζω ότι πλέον είναι λάτρης της Ελλάδας η κυρία Μακρόν. Ετοιμάζονται λοιπόν τα δύο αεροσκάφη. Ναι, θα φύγει πρώτο το αεροσκάφος με τον πρόεδρο της Γαλλίας και μετά από περίπου 10 λεπτά θα αναχωρήσει και το αεροσκάφος, το δεύτερο αεροσκάφος της Γαλλικής Προεδρίας με την Μπριζίτ Μακρόν. Από την άλλη μεριά ο Πρωθυπουργός μπήκε ξανά στα VIP γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτός θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη καθώς από αύριο θα είναι στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Νομίζω Κώστα τα ξέρεις καλύτερα από μένα, θα είσαι μαζί με τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να προλάβουμε όλοι κάποιο αεροπλάνο σήμερα για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μαριάννα. Αν μπορούμε να κάνουμε Κώστα ξανά μία αποτίμηση της διήμερης αυτής επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα. Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι η κυβέρνηση την αποτιμά θετικά. Τι λέει λοιπόν το Μεγάρο Μαξίμου. Θεωρούν ότι οι τοποθετήσεις Μακρόν για την ανάγκη να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σύντομα και χωρίς νέες απαιτήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ενδεικτική της σημασίας που αποδίδει ο κ. Μακρόν στην οριστική υπέρβαση της ελληνικής κρίσης. Σχολιάζουν ότι η στρατηγική Μακρόν για δημοκρατική εμβάθυνση της Ευρώπης περνά μέσα από την οριστική επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Εφιστούν την προσοχή στη δήλωση Μακρόν ότι για πρώτη φορά υπάρχουν θετικά σημάδια στην Ελλάδα και υπογραμμίζουν την έμφαση που έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Γαλλίας στην ανάγκη να διευθετηθεί οριστικά και το θέμα του χρέους. Για την ευρωπαϊκή ατζέντα μιλούσαμε και νωρίτερα, θεωρούν ότι είναι προνομιακή για την κυβέρνηση η ατζέντα Μακρόν, ότι υπάρχουν πολλές συγκλήσεις. Και βεβαίως μετά και από την πρωινή ουσιαστική, όπως θεωρούν, συζήτηση με τους επενδυτές, εκτιμούν ότι και σε αυτό το πεδίο θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός. Να πούμε λίγο ότι ήταν εκτεταμένες οι αναφορές του ταξιδιού του Εμμανουέλ Μακρόν και στο Διεθνή Τύπο.
Να αναφέρω χαρακτηριστικά κάποια πρωτοσέλιδα. Ο Μακρόν ανοικοδομεί την Ευρώπη στους πρόποδες της Ακρόπολης. Μίλησε μόνος του μπροστά στη φωτισμένη Ακρόπολη. Αυτόν τον καθρέφτη, όπως είπε, της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Αυτή η εικόνα, όπως λέγαμε Κώστα και νωρίτερα, ταξίδεψε σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ήταν το μήνυμα ιδιαίτερα συμβολικό. Ξέρει πολύ καλά από συμβολισμούς ο Εμμανουέλ Μακρόν και γι' αυτό επέλεξε και αυτό τον τόπο για να κάνει αυτή την ομιλία, αυτή την εμπνευσμένη ομιλία. Ο Μακρόν στην Ελλάδα για να ξυπνήσει την Ευρώπη είναι ο τίτλος που διάλεξε η Le Parisien. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο. Και από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει ικανοποίηση για αυτή την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, καθώς εκτιμούν ότι εκτέθηκαν πολύ ισχυρά και θετικά σήματα και μηνύματα για την πορεία της οικονομίας, για την πορεία της χώρας, για την ανάκαμψη. Κυβερνητικός αξιωματούχος που σχολίαζε νωρίτερα ότι ένα από τα κομβικά στοιχεία τα οποία έβαζε η κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρξουν σήμερα ουσιαστικές συζητήσεις με τους επενδυτές, πέτυχε. Υπήρξαν ουσιαστικές και επικοδομητικές συζητήσεις. Λένε πήγαν πολύ καλά οι συζητήσεις με τις επενδυτές και τόνιζε ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και για τα μηνύματα που εκπέμπτηκαν, δηλαδή ότι η χώρα έχει γυρίσει σελίδα και το σαφές μήνυμα προς την διεθνή επενδυτική κοινότητα: ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν επίσης ικανοποίηση για την τοποθέτηση του Εμμανουέλ Μακρόν και την ανάγκη να ολοκληρωθεί σύντομα η αξιολόγηση χωρίς νέες απαιτήσεις από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λένε ότι αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει ο Εμμανουέλ Μακρόν για την οριστική υπέρβαση της ελληνικής κρίσης. Και σχολιάζουν επίσης ότι η στρατηγική Μακρόν για δημοκρατική εμβάθυνση στην Ευρώπη περνά μέσα από την οριστική επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Γιώργο Παντελάκη, να σε διακόψω για λίγο μόνο. Βλέπουμε ότι το αεροσκάφος Μαριάννα έβαλε μπροστά και σιγά σιγά ετοιμάζεται να απογειωθεί. Να πούμε ότι σε αυτό το αεροσκάφος βρίσκεται ο Εμμανουέλ Μακρόν. Θα αναχωρήσει πρώτο. Στο δεύτερο αεροσκάφος, με την υπόλοιπη συνοδεία του Γάλλου Προέδρου, βρίσκεται η σύζυγός του. Και το οποίο θα φύγει αργότερα, μετά από περίπου 10 λεπτά, από την αναχώρηση του προεδρικού αεροσκάφους της Γαλλίας που μεταφέρει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Γιώργο. Επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίζουν την έμφαση την οποία έδωσε ο πρόεδρος Μακρόν στην ανάγκη να υπάρξει οριστική διευθέτηση στο ελληνικό χρέος. Και ένα κομβικό ζήτημα είναι αυτό που βάζουν, ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα την οποία παρουσιάζει ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει συγκλίσει με τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για μια εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και θεωρούν ότι είναι μια ατζέντα επίσης προνομιακή για την ελληνική κυβέρνηση. Κώστα Σκουλά, που βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο, ετοιμάζεται για αναχώρηση λοιπόν το προεδρικό αεροσκάφος της Γαλλίας. Ναι, ετοιμάζεται για αναχώρηση, τροχοδρομή όπως βλέπετε και εσείς στα πλάνα σας, και μετά θα πάρει σειρά και το δεύτερο σκάφος της γαλλικής προεδρίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο έχει σταματήσει η κίνηση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων που πηγαίνουν στις επιβάτες σε άλλα αεροσκάφη για τις προγραμματισμένες πτήσεις, ώστε να γίνει η αναχώρηση του γαλλικού προεδρικού σκάφους και να ακολουθήσει και το δεύτερο, για να συνεχιστεί και η ροή στην καθημερινότητα του αεροδρομίου. Βλέπουμε λοιπόν το προεδρικό αεροσκάφος έτοιμο για αναχώρηση. Μας αποχαιρετά ο Γάλλος Πρόεδρος μετά από μια επίσκεψη περίπου 29 ώρες, Κώστα. Εκεί πήγε πια, μετά και από την μακρά βόλτα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Απλώθηκε η επίσκεψη, πλησιάσαμε τις 30 ώρες. Βλέπουμε λοιπόν το αεροσκάφος είναι έτοιμο ως απογείωση. Αυτό το αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει μόνος του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ήρθε μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ, το θυμάσαι και εσύ. Ήρθε πρώτα το αεροσκάφος στο συνοδευτικό με τις αντιπροσωπείες και μετά από λίγο το δεύτερο αεροσκάφος, το οποίο επέβαινε μαζί το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Αποφάσισαν προγραμματισμένα να φύγουν χωριστά. Δεν ξέρουμε βέβαια το λόγο, για λόγους ασφαλείας ή μήπως
Ο Γάλλος πρόεδρος πάει κάπου αλλού. Μάλλον ξεκινάει και το δεύτερο αεροσκάφος. Ναι, ξεκινάει και το δεύτερο. Με την Μπριζίτα Μακρόν. Παιδιά, νομίζω ότι και τυπικά και ουσιαστικά ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Γαλλικού Προεδρικού Ζεύγους στην Ελλάδα. Μία επίσημη επίσκεψη. Έχει επισκεφτεί αρκετές χώρες. Έχει δει σειρά ηγετών από τη μέρα της εκλογής του ο Γάλλος πρόεδρος. Όμως επίσημη επίσκεψη, και αν δεν κάνω λάθος, στο Βερολίνο. Και ναι, στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη επίσημη επίσκεψη. Και κλείνοντας, Κώστα, να σου ζητήσω να μας πεις κατά τη γνώμη σου και ακολουθώντας τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μακρόν σε αυτή την διήμερη επίσκεψη, ποια ήταν η πιο ισχυρή εικόνα που άφησε το ταξίδι του Γάλλου Προέδρου, ποια θα ήταν αυτή? Δεν χρειάζεται να την πω εγώ την πιο ισχυρή εικόνα. Μιλά από μόνη της η Ακρόπολη. Μιλά από μόνος του Παρθενός, 2.500 χρόνια τώρα, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Τα μηνύματα τα οποία φέρει είναι πολύ πιο δυνατά ακόμα και από το λόγο πολλές φορές. Και γι' αυτό χρειάζονται και ιδιαίτερα τεχνάσματα, όπως αυτά που χρησιμοποίησε ο Γάλλος Πρόεδρος, την ελληνική γλώσσα, την αναφορά του στο σύμβολο της πόλης των Αθηνών, την κουκουβάγια, την αναφορά του στους στίχους του Σεφέρη. Χρειάζονται όλα αυτά μαζί για να ακουστούν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι την ιδιαίτερη αγάπη του για την ελληνική γλώσσα, έτσι, και για την Ελλάδα είναι φοβερό. Επισφραγίστηκε ακριβώς από αυτή την ομιλία, την οποία άρχισε, την οποία ξεκίνησε μιλώντας άπτεστα ελληνικά. Ναι. Μπορεί να είχε λίγο άγχος, αλλά τα ελληνικά του ήταν πάρα πολύ καλά. Νομίζω σε κάποια αυτιά των Βρυξελών θα ακούστηκαν περισσότερο όχι τα ελληνικά, αλλά τα μηνύματα και τα όσα ο ίδιος σκέφτεται για το μέλλον της Ευρώπης. Μια Ευρώπη η οποία πολλές φορές μας έχει πράγματι απογοητεύσει, ιδίως στα χρόνια της κρίσης. Από τη μία λοιπόν τα μηνύματα για την Ευρώπη, από την άλλη μας αφορά και εμάς η θέση που πήρε για το ρόλο του διεθνούς. Βλέπουμε λοιπόν το αεροσκάφος αναχώρησε, το οποίο μεταφέρει το Γάλλο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και επίσημη επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Τέλος λοιπόν. Πάει και καλό αυτό. Καλό ταξίδι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά.